υπέρ της εισαγγελικής πρότασης για την άρση της βουλευτικής ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου, Νίκου Μίχου, Γιώργου Γερμενή και Στάθη Μπούκουρα, ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής. Ο προφυλακισμένος βουλευτής της Χρυσής Αυγής Γιώργος Γερμενής, ο οποίος έλαβε ειδική άδεια για να παραβρεθεί στην Ολομέλεια, είπε ότι η σημερινή ημέρα θα γραφτεί στην ιστορία ως η ημέρα που εκλεγμένος βουλευτής ήρθε στα έδρανα της Βουλής με χειροπέδες από τον Κορυδαλό. Θα σας θυμάται και ένας ολόκληρος ελληνικός λαός που εμένα μετά τις εκλογές θα με έχει πάνω εδώ σε αυτά τα έδρανα ξανά και σας θα σας έχει στον κάδο των αχρήστων. Με λιγμούς απευθύνθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο επίσης προφυλακισμένος βουλευτής της Χρυσής Αυγής Στάθης Μπούκουρας. Δεν είμαι ναζιστής. Έλληνας πατριώτης είμαι, αγαπώ αυτόν τον τόπο. Παλεύω, αγωνίζομαι για αυτόν τον τόπο. Θέλω ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μου, για τα παιδιά σας, για όλα τα Ελληνόπουλα. Ποιο είναι το έγκλημα? Για πολιτική δίωξη σε βάρος του έκανε λόγο στην ομιλία του ο βουλευτής Νίκος Μίχος. Ο ανταποκριτής του Euronews στην Αθήνα Σταμάτης Γιαννίσης μεταδίδει. Τις επόμενες ημέρες ο Άριος Πάγος αποφασίζει αν θα επιτραπεί τελικά στο ακροδεξιό κόμμα να συμμετάσχει στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση και την Ευρωβουλή. Την ίδια ώρα πάντως η Χρυσή Αυγή παραμένει ο πονοκέφαλος του ελληνικού πολιτικού συστήματος, καθώς σε όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφει ποσοστά μεταξύ 6 και 10%. Από την Αθήνα για το Euronews, Σταμάτης Γιαννίσης.